Γεια σας καθεμείς μαζί μας. 100 χρονιά, ακόμη μια προσωπικότητα του Ατρόμητου που έχει προσφέρει πάρα πολλά. Έχει προσφέρει πολλά και σε ημερομηνίες σταθμούς, να το πούμε έτσι. Βλέπει ευρωπαϊκό μάτς, το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Βλέπει και σε δύσκολες στιγμές, εγώ θα πω, γιατί ο Ατρόμητος έχει συνδεθεί περισσότερο με δύσκολες στιγμές. Είναι περισσότερες οι δύσκολες στιγμές παρά οι εύκολες. Και ίσως ένα άτομο το οποίο έμεινε στις δύσκολες στιγμές. Δεν ξέρω, μπαίνοντας εδώ πέρα, μπήκε στα αποδυτήρια, όλα τι συναισθήματα σου γεννιούνται, μπαίνοντας μετά από τόσα χρόνια σε αυτό το δεύτερο σπίτι σου, ας το πούμε έτσι, για πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι με το που έφτασα στο γήπεδο, άρχισα να αισθάνομαι πολύ, πολύ έντονα. Δεν το περίμενα. Και μόλις μπήκα μέσα στα αποδυτήρια, η αλήθεια είναι ότι συγκινήθηκα. Πραγματικά δεν το περίμενα αυτό. Σου έρχονται πάρα πολλές εικόνες. Γιατί ήμουν 4 χρόνια εδώ, όλους τους φίλους μου. Περνάνε αστραπιαία από μπροστά. Και μου ξύμισαν πάρα πολλές ευχάριστες τέτοια. Στεκόμαστε κάπου εδώ. Κάπου εδώ έχεις βάλει ένα γκολ με τον Όφη. Με τον Όφη, ναι, μάλιστα. Αλλά στάθηκες μέσα στα αποδυτήρια και σε ένα σημείο συγκεκριμένο στα αποδυτήρια. Ναι, γιατί εκεί ήταν η θέση μου και άλλαζα. Σταθερά για τέσσερα. Ήταν εκεί, ναι, όντως. Ποια είναι έτσι η πρώτη στιγμή που μπορείς να πεις ότι μπαίνοντας μέσα, αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ? Ας το ξεκινήσω από τα ευχάριστα, γιατί η σημειολογία των 100 χρόνων είναι κάτι ευχάριστο για μια ομάδα, έτσι. Σίγουρα, ναι. Εντάξει, η ομάδα είναι πολύ, πολύ ιστορική. Πολλά χρόνια μέσα στα γήπεδα. Την πρώτη χρονιά ήταν το γήπεδο κατάμεσο, δηλαδή έδινε τόση ενέργεια ο κόσμος. Δίψα. Δεν το περίμενα πραγματικά. Μας έδινε τέτοια όθηση και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε ένα αγώνα με τη Ξάνθη, που είχαμε χάσει κιόλας 0-1. Πολύ καλή ομάδα η Ξάνθη, πραγματικά. Εμείς σε 50 λεπτά τους είχαμε μέσα σε τερέν, ευκαιρίες. Τα δώσαμε όλα, ρε παιδί μου. Και μετά στο τέλος, ενώ είχαμε χάσει, ένα γήπεδο ήταν όρθιο και μας χειροκροτούσε. Δηλαδή αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το λέω και ανατριχιάζω. Δηλαδή τέτοια εντύπωση μου έκανε. Και ο κόσμος, επειδή δείξαμε ότι αγωνιζόμαστε για τη φανέλα αυτή, τα είχαμε δώσει όλα, το είχε αναγνωρίσει και μας χειροκρότησε. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί ενώ έχεις παίξει ευρωπαϊκό μάτς, εσύ θυμάσαι μια στιγμή, ναι, με τους οπαδούς, ναι, σε ένα μάτς πρωταθλήματος. Έτσι, το οποίο έτσι, έτυχε να είναι και, ναι, μια ήττα. Σίγουρα το ευρωπαϊκό μάτς αυτό δεν θα ξεχαστεί, έτσι, γιατί παίζαμε τότε με ίσως την κορυφαία ομάδα. Ήταν στον πλανήτη, που η οποία έκανε εκείνη, ήταν το καλοκαίρι του back-to-back με τα γύρω πάλι. Το κύπελλο UEFA τότε ήταν λάθος. Είχε παίξει ευρωπαϊκό Super Cup με την Μπαρτσελόνα στο Μονακό, την είχε κερδίσει. Και γαπάκι, ενώ τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ, μας παίρνουν γρήγορα, ξέρω εγώ, ελάτε προετοιμασία και θα παίξουμε ευρωπαϊκό αγώνα. Παίζουμε τη Σεβίλη, εντάξει, οκ. Okay. Μεγάλη εμπειρία. Πολύ μεγάλη ιστορική στιγμή για τον Ατρόμητο. Γιατί ο Ατρόμητος, φανταστείτε, μια ομάδα που με τόσα προβλήματα ξαφνικά σε ένα χρόνο έπαιξε με την καλύτερη ομάδα. Καλύτερη ομάδα, από τις καλύτερες ομάδες στον πλανήτη. Πολύ ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την ομάδα και για όλους τους παίκτες που συμμετείχαν τότε. Βρέθηκες αντιμέτωπος και με έναν άνθρωπο που οποίος, δεν ξέρω, του μάθες μερικά πράγματα, στον Ντάνι Άλβες, παίζατε και στην ίδια θέση. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς ήταν αυτά τα συναισθήματα εκείνη τη μέρα. Εγώ έπαιζα, είχα αντίπαλο έναν Ντούντα Πορτογάλο και ήταν και ο Σιμένος ο Πουέρτα, Αρσούρμπακ. Αλλά Ντάνι Άλβες, ήταν οι παίκτες τότε, εντάξει, τους χαζεύαμε. Παρόλο όμως είχαμε πολύ καλή εικόνα στον πρώτο αγώνα μέσα. Εντάξει, το μέγεθος ήταν, δεν συγκρίνεται, αλλά αυτό ήταν ένα λιθαράκι για τη μετέπειτα η ομάδα να μεγαλώσει. Και όντως, σε όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει πολλά βήματα ο Ατρόμητος μπροστά και μακάρι να κάνει ακόμα περισσότερα. Δυσάρεστη στιγμή. Εντάξει, όλοι το γνωρίζουμε. Όταν πέσαμε στη Β' Αθηνική, ήταν ίσως χειρότερη στιγμή της ομάδος, δεν ξέρω, για μένα πάντως ήταν πάρα πολύ. Εκείνη η μέρα μέσω Πανιών που χάσαμε, έκλαιγα όλη τη μέρα, να σου πω, δηλαδή ήταν. Αλλά όμως, οκ, okay, καθίσαμε, αναλάβαμε τις ευθύνες μας. Εγώ δεν μπορούσα να φύγω από την ομάδα, το έχω ξαναπεί. Δεν μπορούσα να φύγω. Εντάξει, οκ, okay, ήμουν πάρα πολύ χαλιά, αλλά λέω, οκ, okay, θα καθίσουμε με όλα τα παιδιά, οι περισσότεροι καθίσανε και τη φέραμε την ομάδα εκεί που την αξίζει. Ήταν χρέος μας. Εγώ το είχα δει σαν χρέος, δεν μπορούσα να. Γιατί τα καταφέραμε. Γιατί τέτοιο δέσμο, δηλαδή.
Εγώ θυμάμαι και στα πρώτα παιχνίδια, όπως είπες και εσύ, είχε πάρα πολύ κόσμο. Θυμάμαι και την πρώτη προπόνηση τότε. Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Τι ήταν αυτό το δέσιμο τελικά, που κάνει αυτή την ομάδα που μπορεί να μην, έτσι, να μην έχει τίτλους, να την κάνει κάπως ξεχωριστή. Να το είναι ξεχωριστή, είναι ομάδα. Μπορεί να μην έχει πάρα πολλούς φιλάθλους να έρχονται στα γήπεδα αυτά, αλλά αυτοί που έρχονται είναι ατρόμητοι. Δεν το δεις αυτό σε πάρα πολλές ομάδες. Δηλαδή τα παιδιά, ξέρω εγώ, φεδαγένει, μας έχουν ακολουθήσει σε γήπεδα και λέμε, okay, πώς έρχονται αυτά τα παιδιά. Δεν το κάνουν όλες οι ομάδες αυτό. Δηλαδή, όπως είναι μια ομάδα ατρόμητος αυτή, το Βεληνικές. Και αυτή η ομάδα μας αγάπησε. Δεν ξέρω, εγώ πήρα πάρα πολύ αγάπη από τους φιλάθλους. Δηλαδή, όταν έμπαινα μέσα αγωνιστικό χώρο και έφτανα κοντά στη κερκίδα και σηκωνόζαμε και χορταγάνε, okay, λέω εδώ είμαι. Έχεις βάλει ένα γκολ με τον ΠΑΟΚ στην άλλη εστία, βάζεις τον γκολ μέσα στην περιοχή. Και το πανηγύρισε έξαλλα. Δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει από εδώ πέρα. Έχεις κάνει όλη τη γραμμή για να βρεθείς. Λοιπόν, και συνεχίζεις και κάνεις άλλο σπίτι από εδώ. Λοιπόν, ξεκίνησε η φάση από εκεί, είχα ένα φάουλ από εδώ. Και εγώ καθόμουν έξω στην περιοχή. Μπροστά είχαμε το Francis Ντόε, ένα μαύρο. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και μόλις έφτασε μπάλα στο διώξιμο, έχω κάνει σπριντ. Εγώ έχω ξεκινήσει από εδώ, έχω διαβάσει τη φάση ξέρω, και αρχίζω σπριντάρω. Κάνει κεφαλιά ο Φράνσις και η μπάλα πάει στο κέντρο και εγώ από ταχύτητα την παίρνω, πηγαίνω, κάνω πλασέ, βάζω γκολ, η απόλυτη έκταση. Και αρχίζω, τρέχω, σπριντάρω, εκεί, δηλαδή σε... Δεν ξέρω αν θυμάσαι ποιος σε κυνηγούσε εκείνη τη φάση. Ναι, βέβαια, με κυνηγούσε ο Κωνσταντινίδης. Και ο Ζαγοράκης ήταν. Και ο Ζαγοράκης έρχεται από πίσω. Δεν σε πρόλαβε κανείς τελικά. Στο δεύτερο ημίχρονο και στην πρώτη κιόλας φάση του δεύτερου ημίχρονου από την κεφαλιά του Ντόε θα φύγει μόνος του ο Κατεμής, θα νικήσει τον Φερναντές, θα κάνει το 1-1, ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον κόσμο που είχε σχεδόν γεμίσει το γήπεδο στο πέντε. Εδώ και πάλι κεφαλιά του Ντόε βγάζει μόνο του τον Κατεμή. Τον κυνηγάει ο Κωνσταντινίδης και ο Ζαγοράκης, κανείς από τους δύο δεν προλαβαίνει, δεν μπορεί ούτε ο Φερναντές. Να καταλήξει τα δίκια 1-1. Το μας ξεκίναγε και πάλι από την αρχή σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο γήπεδο του Περιστερίου. Προσπαθεί να κρεμάσει από μακριά. Καλό γκολ! Απίστευτο γκολ! Υπέροχο, καταπληκτικό! Από το πουθενά, ο αρχηγός του Ατρομήτου αυτός είναι. Απίστευτο γκολ! Στο 38. Λοιπόν, και είπαμε, πάμε στα ευχάριστα, στις καλές στιγμές, γιατί αυτό είναι και το νόημα τη συνέντευξη. Να θυμηθούμε τις καλές στιγμές, να θυμηθούμε ότι είναι δύσκολα τα 100 χρόνια με καλές στιγμές, ειδικότερα όταν είναι σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Όταν λέμε Γιάννης Κατεμής και Ατρόμητος, ένας αυθεντικός φίλος του Ατρόμητου θυμάται ένα γκολ. Αυτό στο τότε Χαριλάου, έτσι, στη Θεσσαλονίκη, ναι, κόντρα στον Άρη. Ένα γκολ με σουτ, όχι λόμπα, σουτ, πολύ πίσω από το κέντρο. Όχι στο κέντρο που λέμε, το έβαλε το κέντρο και είναι και 5-6 μέτρα πιο μπροστά, πίσω από το κέντρο. Πες μας λίγο το παρασκήνιο για αυτόν τον γκολ, που για μένα είναι από τα καλύτερα που χρησιμοποιούμε στα ελληνικά γήπεδα. Υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό. Είμαστε στο ξενοδοχείο, στο Γκράντ, αν θυμάμαι καλά, και είμαστε κάτω με τα παιδιά στο σαλόνι, και είναι ο Γελαδάρης, ο Δημήτρης, και αρχίζει λέει στον αέρα, λέει εγώ... Σημειωτέω, συγγνώμη για τη διακοπή, ήσταν και δύο μπακ, τα οποία πολλές φορές παίζατε και με τρεις πίσω, δηλαδή ναι, είχατε ναι, την πλευρά. Ναι, είμαστε φουλ, παίζαμε όλη την πλευρά. Και λέει ο Δημήτρης, εγώ φέτος λέει τα δίχτυα λέει, τα κούνησα. Ξέρεις, ήταν σπόντα, ατάκα και ήταν για μένα. Και του λέω εγώ, πρόσεχε, του λέει, δεν τελείωσα ακόμα η αγωνιστική, έχουμε και σήμερα το βράδυ. Και πήγαινε πάνω στο δωμάτιο και σκεφτόμουν ότι αν θα περάσω κάτι τη σέντρα, να σουτάρω. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτό. Και ποδοσφαιριστής που είχε το σουτ. Είχα δηλαδή, το σουτ, εντάξει. Σούταρες πολύ, ναι, απ' έξω, ναι. Το πόδι σου ρίχνε. Λοιπόν, στη διάρκεια του αγώνα έβλεπα τον τερματοφύλακα του Άρη. Εντάξει, ένα γήπεδο ήταν ευχές, είχαν βγει αυτή η Ευρώπη, είχαν πάρα πολύ καλή ομάδα. Γεμάτο το γήπεδο. Στη διάρκεια του αγώνα φάγαμε πάρα πολύ πίεση. Γυρμένα μας είχαν βάλει στα καρέ στο πρώτο μισάωρο. Αλλά έβλεπα τον τερματοφύλακα, τον Έγκρι, αν δεν κάνω λάθος, να παίζει πολύ έξω από την εστία. Και λέω, δεν θα μου έρθει μπάλα. Λέω, θα σουτάρω. Και όπως κάνει ένα λάθος ο ένας αμυντικός σου, Άρη, κάνει μια κάθετη βαλιά και μόλις φτάνει η μπάλα κοντά στο ημικύκλιο, σηκώνω πολύ γρήγορα το κεφάλι, κάνει κοντρόλ και σηκώνω λίγο το κεφάλι και, και λέω σουτάρα. Μόλις σουτάρω, δεν βλέπω, έβλεπα την πορεία και προσπαθούσε να τα μαφλάκα, είχε επιδείξει για να πιάσει την μπάλα και ξαφνικά ακούω μια παγωμάρα.
Δηλαδή και μόνο γκολ από τους συμπαίκτες μου. Και το... Βουβαμάρα είναι γήπεδο 20.000 ναι. θέσεων. Είχε 20.000 θεατές. Βέβαια εντάξει μετά έχουν σηκωθεί όρθιοι και με χειροκροτάνε. Ήταν πολύ, πολύ όμορφα αυτή τη στιγμή. Και εντάξει, συνδυάσαμε το κλείσιμο τη σεζόν με ένα πολύ ωραίο γκολ. Μετά βάλαμε καπάκι με τον Λαζανά και τέλος πάντων κερδίσαμε 2-1 και κλείσαμε θετικά τη χρονιά. Στο αποδητήριο τι έγινε, στο ημίχρονο τι έγινε. Καλά, έγινε χαμός. Θυμάμαι είχα φύγει πρώτος και αρχηγός, θυμάμαι. Ήμουν αρχηγός, ναι. Και περνάμε παίχτη στο Άρη, περνάμε τροποφυλάκα. Εγώ τι να πω τώρα, ντρεπούμουν κιόλας. Περνάει ο προπονητής, ο Ισπανός μου δίνει συγχαρητήρια. Καλά, μέσα έγινε χαμός από δίρα, ήταν χαμός, γελάγαμε γι' αυτά. Ο Κοκόντεψ μου λέει τι έβαλες. Τέλος πάντων ήταν όμορφα. Και στο τέλος του αγώνα ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω, ήταν ο ψυχομάς διαιτητής. Ήρθε και μου ζήτησε τη φανέλα. Και την έδωσα. Ναι. Ήταν το τελευταίο του παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί, ναι. Ήταν το τελευταίο του παιχνίδι, θυμάμαι, ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Και μου ζήτησε τη φανέλα και την έδωσα. Εντάξει, ήταν εντάξει, πολύ όμορφη στιγμή. Σου λένε ακόμα για αυτόν τον γκολ. Πάρα εκτός πολύ. Από εμάς. Πάρα πολύ. Και αριανέα, άμα τους πεις έτσι, το θυμούνται. Δεν ξέρω για. Εντάξει, ήταν πολύ όμορφο γκολ. Δεν μπορώ να το πω. Δεν παίρνουν συχνά τέτοια γκολ. Ήταν από τις ωραίες στιγμές για μένα. Άλλες στιγμές έτσι όμορφες που έχουμε. Κοίταξε, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Το ευρωπαϊκό μάτς με τη Σεβίλη. Αυτό είναι ένα σταθμός για την ομάδα που τη μεγάλωσε την ομάδα. Μετά μπήκε ένα λιθαράκι από όλα αυτά τα παιδιά, από τον κόσμο, γενικά από την ομάδα για να μεγαλώσει. Και όλα αυτά τα χρόνια μετά πήγε σε δύο τελικούς, έπαιξε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η ομάδα έχει μεγαλώσει. Αλλά αυτό ήταν μία από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσει ποτέ κανένας. Αισθάνεσαι εσύ οι συμπαίκτες που είχες τότε ότι έχετε βάλει το δικό σας υδρότα, το δικό σας λιθαράκι, ώστε ο Ατρόμητος να φτάσει σε ένα σημερινό σημείο που να θεωρείται από τις πιο σταθερές δυνάμεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να έχει ανεβάσει τον πήχη του πάρα πολύ. Κοίταξε, είναι ένα συνδυασμό. Γιατί δεν φτάνει μόνο εμείς. Είναι η οικογένεια Σπανού, ο Σπανούς, με τη δυναμική του, με τα χρήματα που έχει επενδύσει στο ποδόσφαιρο. Εδώ ο κόσμος που αγάπησε αυτήν την ομάδα. Κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Και η ομάδα, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, με τιμή άρχισε να μεγαλώνει πολύ γρήγορα, θα λέω. Και όταν σε ρωτάνε σήμερα και σου λένε Ατρόμητος, είσαι ένας παίκτης που έχεις κάνει συνολικά 102 συμμετοχές. Ναι. Δεν έχουν πολύ την τύχη να κάνουν πάνω από 100 συμμετοχές, έχουν αυτό το ορόσημο, να το πω έτσι. Τι σκέφτεσαι, τι ήταν τελικά ο Ατρόμητος στη ζωή σου, όχι στην καριέρα σου, όσο στη ζωή σου. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Δεν ξεχάσω τους συμπαίκτες μου όλους. Και η αλήθεια ότι αυτό που μου είναι πιο πολύ είναι οι συμπαίκτες μου, τα αποδυτήρια, όλο αυτό το πράγμα. Με ποιους διατηρείς ακόμα έτσι σχέση? Κάνω πάρα πολύ παρέα με τον Μιχαηλίδη, το Ξόστομο και διακοπές κάνω μαζί. Μιλάμε με τον Γιώργο Τουσίμο και μιλάμε με τον Κορακάκη, Γελαδάρη, μιλάμε με παιδιά, τον Χάλαρη, μιλάμε με τον Τάγκα, μιλάμε με τα παιδιά, μιλάω. Αλλά εντάξει, δεν πάω να τους ξεχάσεις, γιατί είμαστε και πάρα πολλά χρόνια μαζί. Δηλαδή τώρα ξεκινήσαμε ανάμεσα μαζί με τον Γιώργο, τον Κορακάκη, αυτά ήμασταν 5-6 χρόνια μαζί. Όταν υπάρχει τέτοιο δέσιμο, δεν πάρει ξεχάσει αυτά τα παιδιά. Και ήταν μια περίοδος που πέρα από καλοί ποδοσφαιριστές ήταν και καλοί χαρακτήρες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια ομάδα να πηγαίνει. Νομίζω ήταν και ένα μυστικό στο να κάνει σίγουρα, για καλή πορεία. Σίγουρα. Είχαμε το κύριο Παράσχο, ο οποίος ήταν και αυτός πολύ μεγάλο κεφάλαιο τότε για την ομάδα. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και έτσι ένα μήνυμα, γιατί είπαμε ότι είναι η χρονιά που σηματοδοτείται η συμπλήρωση των 100 χρόνων. Ποιο είναι το δικό σου μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο και όλο αυτό που έχεις πράξει από τον Ατρόμητο, από αυτόν τον οργανισμό? Εγώ αυτό που εισέπραξα πραγματικά από τον κόσμο ήταν η αγάπη. Πραγματικά δεν το περίμενα. Δηλαδή, το είπα και σου είπα και πριν πίσω από τις κάμερες, όταν έβγαινα σε αγωνιστικό χώρο για να αγωνιστώ και έφτανα κοντά στις κερκίδες. Την αγάπη και την αναγνώριση που έβλεπα από τον κόσμο δεν θα τη ξεχάσω ποτέ. Και αυτό πάντα θα το θυμάμαι. Όταν πήγαινα κοντά στην κερκίδα και με χειροκροτούσαν και ένιωθα την αγάπη τους.
Και αυτό θα μου μείνει για πάντα μέσα στη καρδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Δίπλα από το καρατινό σέντρα που βγήκε ακροβατώντας την κραμή του Άου, το σούτ από το καθεμί μπάλα στα δίκτυα. Εξαιρετικό σύντρα από το καθεμί.